Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την 25η Μαρτίου, την Εθνική Εορτή, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Τι έχουν να πούν αυτά σήμερα σε εμάς, θα δούμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Νικόλαο. Ο πατέρας Νικόλαος είναι εφημέριος στον ιερό ναό Αγίου Μύρωνος, εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Νικόλαε. Μεγάλη μας χαρά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ του κυρίου μας. Ευχαριστώ και εσάς, αγαπητέ κύριε Γκρίγη. Αλλά και προπαντός τον Σεβασμιότατο του Αρχιεπίσκοπο και Ποιμενάρχη μας, κύριε Ευγένιο, κάτω από τις ευλογίες του οποίου γίνεται αυτή η εκπομπή, η οποία είναι ένα βήμα της Εκκλησίας, τηλεοπτικό. Βεβαίως, έτσι είναι. Και πολύ σημαντικό. Βέβαια. Ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ και μαζί μας είναι ο κύριος Νικόλαος Χριστοδουλάκης, είναι θεολόγος, εκπαιδευτικός, γυμνασιάρχης. Ραδιοφωνικός εκπομπών, παραγωγός πολλών εκπομπών με ιστορικό περιεχόμενο από τα Χανιά. Καλησπέρα κύριε Χριστοδουλάκη, ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά από το Ηράκλειο. Χρόνια πολλά από τα Χανιά, χαίρομαι που και πάλι είμαστε μαζί. Με χαρά μου. Δική μας μεγάλη χαρά. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, αλλά και Εθνική Εορτή. Πατέρα Νικόλαε, ο Ευαγγελισμός, ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο αυτής της εορτής? Να το δούμε πρώτα εκκλησιαστικά. Θα μπορούσαμε να συνδέσουμε την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου με την έξωση των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο. Όταν ο Αδάμ με την Εύα, οι πρωτόπλαστοι, οι γενάρχες μας, αμάρτησαν και έφαγαν τον καρπό της παρακοής από το Θεό και βγήκαν έξω από τον Παράδεισο, αμέσως ο Θεός, αμευθύς αμέσως, αφήνει μία νήξη, κάνει μία νήξη μάλλον, για αυτό που θα ακολουθούσε αιώνες μετά. Ότι δηλαδή θα έρθει ο Υιός του στον κόσμο να σώσει τον κόσμο από την αμαρτία και να διορθώσει αυτό το γεγονός, το οποίο υπήρξε τραγικό για την ιστορία, τόσο του ανθρώπινου γένους, όσο και όλου του κόσμου, συνολικά σαν κτίση, σαν πλάση. Έτσι λοιπόν πέρασαν οι αιώνες. Ο Θεός προετοίμασε το εβραϊκό γένος, τον εβραϊκό λαό, αλλά όχι μόνο τον εβραϊκό λαό, αλλά ολόκληρο τον κόσμο, μέσα από τα σπέρματα της αισιοδοξίας που έδωσε από κάποιους ανθρώπους, για τον ερχομό του στον κόσμο. Και όταν ήρθε το πλήρωμα των καιρών, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, ήρθε το κατάγυλο πρόσωπο, το οποίο είναι μοναδικό στην ιστορία, το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, το πρόσωπο μιας γυναίκας η οποία ξεχώρισε για την καθαρότητα και την αγνότητά της από όλες τις γυναίκες που είχαν περάσει μέχρι και που θα περάσουν μέχρι τέλος του κόσμου. Και το οποίο διάλεξε ο Θεός για να σαρκωθεί και να δανειστεί από τα Πανάγια αίματά της και να γίνει άνθρωπος, να πάρει την ανθρώπινη φύση για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Αυτό λοιπόν το γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι η καλή αγγελία, εξού και το Ευαγγέλιο το οποίο... Ευαγγέλιο. Η καλή αγγελία ότι γεννιέται. Ευαγγελισμός, η καλή αγγελία. Είναι η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού ότι θα έρθει στον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Έτσι, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, όπως γνωρίζουμε, επισκέφτηκε την υπεραγία Θεοτόκο και ανήγγειλε το ευχάριστο μήνυμα συλλήψεως της μέσα στη μήτρα με το λόγο του Αρχαγγείλου Γαβρίλ και εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας. Βλέπετε, υπάρχει συνεργία του Αγίου Πνεύματος και του Ιδού Ιδούλη Κυρίου που είπε η Παναγία, γεννηθεί το θέλημα του Κυρίου. Υπάρχει συνεργία, γιατί ο Θεός ποτέ δεν αναγκάζει τον άνθρωπο. Πάντα όλα τα πράγματα της πίστεώς μας είναι θέμα συνεργίας του Θεού με τον άνθρωπο.
Του λέει αν η Παναγία αρνιόταν, και... δεν θα το έκανε ο Θεός. Ναι. Η Παναγία όμως... Η ελευθερία του ανθρώπου, θέλω να πείτε. Έτσι, ναι. Η ελευθερία του ανθρώπου, το ναι του ανθρώπου, στο απέραντο και αιώνιο ναι του, και θέλω του Θεού. Ο Αρχάγγελος, γιατί έπρεπε να πάει να της πει το μήνυμα? Έπρεπε να υπάρχει ένας, ας πούμε, μεσολαβητής? Βέβαια, μα το έργο των Αρχαγγέλων και των Αγγέλων είναι αυτό. Α, είναι αυτό. Βέβαια, να, βέβαια, υπηρετούν, να υπηρετούν ένα το Θεό σωστά. Και τους ανθρώπους, το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους και να, να μεταβιβάζουν τις προσευχές των ανθρώπων στο Θεό. Όμως, εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και στην Παλαιά Διαθήκη, γνωρίζουμε και από άλλες περιπτώσεις, είναι εκείνος ο οποίος καθυπουργεί το μυστήριο της σαρκώσεως του Χριστού στον κόσμο και τον οποίο σήμερα βέβαια τιμάει η Εκκλησία μας. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό, ως μεθέωρτο σήμερα. Α, σήμερα είναι μία μέρα μετά, βέβαια, του Θεοτόκου. Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη είχαμε άλλες και άλλες εμφανίσεις του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, ναι. Που εκείνος είναι ο οποίος φέρνει το μήνυμα του Θεού, τη βουλή του Θεού στους ανθρώπους. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε, αλλά για να μην θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλες λεπτομέρειες. Ναι, το περιστατικό. Άρα, το συνδέσατε πολύ με το προπατορικό πάντως. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Ναι. Δηλαδή με το περιστατικό που ήταν τόσο παλιά. Χωρίς το προπατορικό δεν μπορεί να εξηγηθεί ο ερχομός του Θεού στον κόσμο. Α, σωστά. Χωρίς το προπατορικό δεν μπορεί να το προπατορικό αμάρτημα, το οποίο χρειάστηκε να έρθει ο ίδιος ο Θεός να το διορθώσει, δεν θα είχαμε Ευαγγελισμό και γέννηση, Σταυρό και Ανάσταση και Ανάγκηψη Πεντηκοστή. Και πρέπει να ήταν πολύ μικρή η Παναγία, γιατί σημειώνεται ότι η ηλικία νομίζω, της είναι... αναφέρουν οι πατέρες, ήταν γύρω στα, περίπου στα 12 χρόνια. 12 χρόνια τόσο μικρή. Έως 2 και 10 αναφέρει στα εισόδια της Θεοτόκου, αναφέρει η υμνολογία της Εκκλησίας μας, εκ παραδόσεως βέβαια, ναι. Ότι κάθισε στο ναό μέχρι... Α, 12 ετών, 2 οπότε και 10, λίγο μετά έγινε... 12 ετών, οπότε εκεί πήγε ο Αρχάγγελος και την επισκέφθηκε στη Ναζαρέτ. Εκεί που ζούσε, την είχαν όταν διώξει, έφυγε από τον ναό. Την είχαν διώξει πια από τον ναό, γιατί δεν επιτρεπόταν να μένει άλλο στο ναό μετά από τα 12 χρόνια, 12 με 13 χρόνια. Και εκεί την επισκέφθηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, όπου την είχαν πάρει οι γονείς, την είχαν δώσει οι ιερείς του ναού και έμενε σε ένα μικρό τότε χωριό, ασήμαντο, στην ναι. Μικρή πόλη Ναζαρέτ. Μάλιστα. Ναι. Όπου εκεί την επισκέφθηκε ο Αρχάγγελος. Και πρέπει να σημειώσουμε και να το τονίσουμε αυτό εξ αρχής, αγαπητέ κύριε Γκίγκη, ότι η Παναγία Θεοτόκος έμεινε έγκυος ασπόρος τον Χριστό. Ναι, δεν είχε σύζυγο, χωρίς συνεργία ανδρός, εκ πνεύματος Αγίου. Διότι διάφορες θεωρίες κυκλοφορούν, οι οποίες τέλος πάντων δεν θέλω να πω από πού προέρχονται και αναφέρουν για κρίνους και για άλλα πράγματα. Ναι, ναι. Εδώ καθαρά το Ευαγγέλιο, το χθεσινό αναφέρει ότι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ μετέφερε το μήνυμα, έμεινε η Υπεραγία Θεοτόκος από τότε με τη δική της βούληση, την ελεύθερη βούληση και συνεργεία, έμεινε έγκυος με το λόγο του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Μάλιστα. Και αυτό το ναι της Παναγίας είναι αντιπροσωπευτικό για τη σωτηρία όλου του γένους των ανθρώπων. Αν η Παναγία, το ξαναλέω, δεν έλεγε ναι στον Αρχάγγελο, τότε δεν θα υπήρχε. Δεν θα εκπληρωνόταν το σχέδιο του Θεού. Ναι. Πόσο πολύ σέβεται ο Θεός την ελευθερία του ανθρώπου. Και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η υπεραγία Θεοτόκος, μοναδικό και ανεπανάληπτο για την σωτηρία μας. Γι' αυτό και εμείς την έχουμε τόσο ψηλά και την τιμούμε τη μετάν Θεών. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρώτη εισαγωγική τοποθέτηση που ήταν και πολύ κατατοπιστική, θεολογική για το περιεχόμενο, το εκκλησιαστικό περιεχόμενο της ημέρας. Κύριε Χριστοδουλάκη, να έρθω σε εσάς, αν θέλετε κάτι να πείτε και θεολογικά, επειδή είστε θεολόγος με πολύ χαρά. Κύριε Πατέρα, ναι. Νικόλαος, θέλω να κάνω μια επισήμανση σημαντική, επειδή ναι, ανεφέρθη το περικρίνου. Αν προσέξουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο, που εκεί αναφέρεται ο Ευαγγελισμός, λεπτομερέστατα, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ μεταφέρει το μήνυμα το χαρμόσυνο, εξού και Ευαγγελισμός, και την προσφωνή χαίρε και χαριτωμένη. Ναι. Συν γυναιξή και τα λοιπά.
τη φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Θεός τη διάλεξε να γεννήσει το γιο του. Και λέει αυτή, μα πώς, δεν γνωρίζω ού γινώσκω άνδρα. Έτσι. Mm. Και θα απαντά ο Αρχάγγελος Γαβρίλη, εκ πνεύματος Αγίου και η χάρις του Θεού επισκιάσεις. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος και η χάρις του Θεού, η δύναμη του Θεού θα σε επισκιάσει. Να κάνω μια επισήμανση, γιατί όταν εισερχόμαστε στους ιερούς ναούς μας, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ την ορθόδοξη αγιογραφία. Ναι. Στην ναι. ορθόδοξη αγιογραφία, όπως πολύ σωστά είπε ο πατέρ Νικόλαος, δεν υπάρχει κρίνος. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλη κρατάει σκύπτρο που είναι σύμβολο εξουσίας. Και φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα. Μάλιστα, να, θυμίσουμε ότι το όνομα Γαβρίλ, μεταφρασμένο στα ελληνικά, σημαίνει ο άνθρωπος του Θεού. Είναι πολύ σημαντική, να το πω έτσι, η αποστολή του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, και αυτό πολύ σωστά τον γιορτάζουμε σήμερα τη σύναξή του, με θεόρτια πάντοτε. Ναι. Πρόσωπα που συμβάλλουν σε μεγάλες γιορτές τη δεύτερη μέρα των εορτών, γιορτάζουμε τη σύναξή του, δηλαδή την τιμητική συγκέντρωση της Εκκλησίας των Πιστών, για να αποτίσουν φόρο τιμή, ας το πω έτσι απλά-απλά, και να τιμήσουν τέτοια mm-hmm. πρόσωπα. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπάρχει τέτοια, να το πω έτσι, παραπληροφόρηση στο λαό μας, που αν ρωτήσεις 10, να μην πω οι 11, θα σου πούνε για 3. Αναφέρουν τον κρίνο, και στην καθημερινή σου, ότι μύρισε τον κρίνο και έμεινε. Να ενώ υπάρχει οι τηλεθεατές μας που μας βλέπουν, που μας ακούν, να προσέξουν στην ορθόδοξη αγιογραφία που το δείχνει. Του Ευαγγελισμού, πως ο Αρχάγγελος Γαβρίλ κρατά σκύπτρο εξουσίας και επισκέπτεται την Παναγία και τη φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα εξού και Ευαγγελισμός. Να πω μόνο για τους τηλεθεατές μας, συζητούμε για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, εθνική εορτή. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο, αναφορά, μια υπογράμμιση, θα χαρούμε πάρα πολύ στο 2810-398-160-161. Η εκπομπή μας είναι πάντοτε ζωντανή. Κύριε Χριστοδουλάκη, επειδή ασχολείστε και με την ιστορία, ήθελα να ρωτήσω, τα πρόσωπα όλα αυτά που ακούμε, ο Καραϊσκάκης, ο Κολοκοτρώνης, που πρωταγωνίστησαν τότε, το 1821, με την Εκκλησία είχαν επαφή? Και αυτό από πού φαίνεται? Πολύ ωραίο και κύριο το ερώτημά σας, κύριε Λίλη. Οι πρωταγωνιστές της Επανάστασης του 1921 και οι κληρικοί, δεν μιλάμε για τους κληρικούς, γιατί πρέπει να πούμε και αυτό το θέμα, ότι από τους 200 περίπου αρχιερείς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι 91 ήταν μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Α, μάλιστα. Οι 73 συμμετείχαν ενεργώς και οι 42-43 θυσιάστηκαν. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Οι δε μεγάλοι ήρωες που ξέρουμε, Κολοκοτρώνης, Μακρυγιάννης, όλοι αυτοί, είχαν πολύ βαθιά ορθόδοξη πίστη. Μην ξεχνάμε αυτό που έλεγε ο Κολοκοτρώνης. Ο Θεός υπέγραψε την υπέγραψε την υπογραφή την και δεν θα πάρει την υπογραφή. Υπογραφή του πίσω. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι εξομολογούντο, εκκλησιάζοντο, κοινωνούσαν. Είχαν βαθιά ορθόδοξη πίστη. Και βεβαίως θα το θυμίσω με αυτό, γιατί πολλοί ιστορικοί δυστυχώς αυτό το. Δεν μας το τονίζουν. Το αποσιωπούν, θα έλεγα. Ναι. Ας χρησιμοποιήσω κάτι πιο όμορφο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, κύριε Λίλη και πατέρα Νικόλαε, ήταν χαλιφάτο. Υπήρχε. Τι σημαίνει χαλιφάτο? Υπήρχε ο Σουλτάνος, που ήταν ο ανώτατος θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης. Ναι. Και η αυτοκρατορία ήταν χωρισμένη σε μιλέτια εθνότητες. Το πρώτο ήταν το μουσουλμανικό, το δεύτερο ήταν το ορθόδοξο, με επικεφαλή στον Οικουμενικό Πατριάρχη, που οι μουσουλμάνοι τον αποκαλούσαν Μιλέτ Μπασί. Το τρίτο ήταν το εβραϊκό και το τέταρτο ήταν το αρμενικό. Να σημειώσουμε εδώ, για να δούμε την ορθόδοξη βάση της Επανάστασης, ότι αν την εποχή της Οθωμανοκρατίας άλλαξες τη θρησκεία σου και γινώσουν, παραδείγματος χάρη, από ορθόδοξος μουσουλμάνος, ούτε φορολογία πλήρωνες, γινώσουν ένας με τους κατακτητές και περνούσες μια χαρά και δύο καμάρια. Ούτε χαράτσι, μάλιστα, ούτε κεφαλικό φόρο, ούτε φόρο δεκάτης, ούτε τίποτα. Γινώσουν ένα με τους κατακτητές. Αυτό και μόνο δείχνει την θρησκευτική διάσταση της Οθωμανοκρατίας, Τουρκοκρατίας που είχαμε σε πολλές περιοχές ελληνικές. Είχαμε από 3 αιώνες μέχρι και 5 αιώνες Οθωμανοκρατία, Τουρκοκρατία. Τι ήταν αυτό που κράτησε τους προγόνους μας Ορθόδοξους, Ρωμιούς και Έλληνες? Η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μέσα από τη λατρεία, μέσα από τη Θεία Λειτουργία, τις αιρές τελετές, μέσα από τη λειτουργική και μυστηριακή ζωή της. Έτσι κρατηθήκαμε. Μέσα από τις νηστείες μας, μέσα από τα πανηγύρια μας. Ναι, η ζωή όλη αυτή η εκκλησιαστική, δηλαδή, και η λατρεία, τα πανηγύρια κράτησαν τη συνέχεια. Βεβαίως. Όπως ακούμε σήμερα και συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, το ίδιο ακουγόταν και την εποχή
αυτή την πολύ δύσεκτη, την πολύ δύσκολη. Γιατί ειδικά οι δύο πρώτοι αιώνες, ο 16ος και ο 17ος, ήταν πολύ σκληρή κατάκτηση. Τραβούσαν οι πρόγονοί μας τα πάνδυνα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, γιατί υπάρχει και μια τάση τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, να ωραιοποιήσουν κάποια κέντρα την Οθωμανική σκλαβιά. Η αλήθεια είναι ότι οι δύο πρώτες αιώνες ήταν πάρα πολύ σκληροί και δεν υπήρχαν και τα πολλά σχολεία που ξέρουμε από αργότερα στους δύο άλλους αιώνες άρχισαν να ιδρύονται και να υπάρχουν. Γιατί στην Ήπεθρο, ειδικά, στην Ήπεθρο, και όταν κάποιες περιοχές επαναστατούσαν, οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι απαγόρευαν κάθε ορθόδοξη, να το πω έτσι, και ρωμαϊκή δραστηριότητα. Και κέκλαιναν και τα σχολεία, γιατί η εξουσία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν προσωποπαγής. Από τον Σουλτάνο μέχρι τον τελευταίο Πασά Αγάι Μπέι, όπως ήθελε στην περιοχή του, πολιτευόταν. Εξού και το περίφημο Μπαξής, το οποίο έχει μείνει ακόμα στη γλώσσα μας, ότι αυτό που το έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, ότι ο Τούρκος άσπρα θέλει, λεφτά θέλει. Και από εκεί και το περίφημο Ανατολικό Παζάρι που έχουν μέχρι και σήμερα οι Τούρκοι στις διαπραγματεύσεις τους όταν κάνουν. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο πράγμα ένας λαός να ξεπεράσει την ιστορία. Η ιστορία σε ακολουθεί. Το λέω πολλές φορές και μάλιστα παρεξηγούμε καμιά φορά ότι η ιστορία δεν είναι μόνο παρελθόν. Είναι παρόν, είναι και μέλλον. Όπως πιστεύουμε το λειτουργικό χρόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, που είναι ένα συνεχές παρόν και περιλαμβάνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, έτσι είναι και η ιστορία. Είναι παρελθόν, παρόν και μέλλον. Γι' αυτό και όταν την υποτιμούμε ή την ξεχνάμε, αναγκαζόμαστε να την ξαναζήσουμε. Και αυτό δυστυχώς αποδεικνύεται και στις μέρες μας, σε πάρα πολλά πράγματα. Να σας ρωτήσω λίγο αυτό που είπατε για τα μιλέτη, ήταν χωρισμένο σε μιλέτη. Αυτό ήταν και γεωγραφικά ή μόνο εθνολογικά? Όχι, όχι. Καθαρά θρησκευτικά. Γιατί, οπότε ζούσαν όλοι μαζί, αλλά κάποιοι ήταν μουσουλμάνοι, κάποιοι. Μπράβο, το ορθόδοξο μιλέτη, ας πούμε, όταν λέμε μιλέτη είναι τουρκική λέξη, είναι εθνότητα στα ελληνικά μεταφράζεται. Το μιλέτη φράζεται εθνότητα. Ήταν διασκορπισμένες όλα τα μήκη και πράτησε από κατουρές. Απλώς κάποιες περιοχές είχαν πιο πολύ ρωμαϊκό στοιχείο. Άλλες είχαν εβραϊκό, όπως ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε εβραϊκό στοιχείο που ήρθαν Ισπανοεβραίοι από την Ισπανία που τους δέχτηκε ο Σουλτάνος, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Ναι. Λίγο να πούμε ιστορικά, κύριε Χριστοδουλάκη, αν σας έλεγα. Τι είναι αυτό που έκρινε κυρίως την Επανάσταση του 1821, ποιο γεγονός για να φτάσουμε, τι θα μου λέγατε? Πολύ ωραίο ερώτημα και αυτό. Καταρχάς η Φιλική Εταιρεία, αυτοί που ήταν πίσω από τη Φιλική Εταιρεία, πολύ ευφυώς είχαν κατορθώσει να πείσουν τον πολύ λαό ότι βρισκόταν από πίσω μια μεγάλη δύναμη, μια ορατή δύναμη, και υπονοούσαν την τότε τσαρική Ρωσία. Βέβαια, η Τσαρική Ρωσία τότε ήταν και αυτή στην Ιερά Συμμαχία. Μην ξεχνάμε ότι ο αρχηγός της Επανάστασης, ο Αλέξανδρος Υψηλάτης, ήταν υπασπιστής του Τσάρου του Αλέξανδρου. Μην ξεχνάμε ότι η Επανάσταση ξεκίνησε στις παραδουνάβεις ηγεμονίες. Ξεκίνησε 24 Φεβρουαρίου. Να θυμίσουμε 24 την προκήρυξη... Φεβρουαρίου, βέβαια, να το πούμε. Βεβαίως. Αυτό. Να θυμίσουμε την προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάτη, ο οποίος ήταν ένας πολύ μεγάλος αξιωματικός καριέρας, υποστράτηγος σε νεαρότατη ηλικία. Ούτε 30 ετών δεν ήταν υποστράτηγος. Και είχε χάσει μάλιστα και το δεξί του χέρι πολεμώντας για τη Ρωσία. Αυτός δέχτηκε να αναλάβει την αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας και ξεκίνησε την Επανάσταση, η οποία δυστυχώς απέτυχε στις παραδουνάβες ηγεμονίες. Οι παραδουνάβες ηγεμονίες είχαν ένα περίεργο καθεστώς. Δηλαδή, από τη μια, οι ηγεμόνες ήταν, ας πούμε, υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά σε πολλά πράγματα έκανε κουμάντο η τότε τσαρική Ρωσία. Και οι Φιλικοί, πολύ εντέχνως, είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι πίσω από τη Φιλική Εταιρεία υπάρχει το περίφημο Ξανθό γένος. Αυτό βέβαια δεν συνέβη στην πραγματικότητα, γιατί ο Τσάρος Αλέξανδρος και τον Υψηλάντη τον αποκήρυξε και την Επανάσταση την αποκήρυξε και δεν έκανε και τίποτα να βοηθήσει τον Υψηλάντη όταν κατέφυγε στην Αυστρία μαζί με τον αδερφό του, τον Γεώργιο και τον Νικόλαο, και οι Αυστριακοί τότε, οι οποίοι ήταν αυτοκρατορία με αυτοκράτορα του Φραγκίσκο, του συνέλαβαν και δυστυχώς του έβαλαν υποκράτηση, μάλιστα με πολύ αυστηρές συνθήκες, όπου κυριολεκτικά σιγά σιγά μέσα σε 7 χρόνια με σκληρή φυλακή και κάτω από σκληρές, να το πω έτσι, συνθήκες, ο Αλέξανδρος Υψηλάτης, επειδή έπασε και από άσμα, δεν άντεξε και πέθανε σε ηλικία μόλις 36 ετών. Το 1828, το Γενάρη του 1828, και αξιωθήκαμε ως Ελλάδα μόλις το 1965 να φέρουμε τα οστά του στον Άγιο Ελευθέριο, στο πεδίο του Άρεως, στην Αθήνα. Ναι. Είναι μια πολύ ηρωική μορφή ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Πολύ ηρωική μορφή. Αυτό τώρα, ότι κρυβόταν από πίσω μια μεγάλη δύναμη και η πίστη του λαού μας στην Ορθοδοξία, στο δίκαιο του αγώνα του,
και η μεγάλη, να το πω έτσι, στρατηγική ιδιοφυΐα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που πρέπει να ομολογήσουμε ότι έσωσε την Επανάσταση, πέρα από την άλωση της Τριπολιτσάς, που εκεί ήταν ο πρωταγωνιστικός του ρόλος, ένα πολύ σημαντικό γεγονός που τα τελευταία χρόνια ιστορικοί πάνε και αυτού να το υποτιμήσουν, ότι κάναμε τάξιμο εγκλήματα και το ένα και το άλλο, και κρύβουν άλλα γεγονότα. Όπως παραδείγματος χάρη είχαν συγκεντρώσει όλους τους επισκόπους οι Οθωμανοί στην Τριπολιτσά. Και από αυτούς ελάχιστοι γλίτωσαν, ναι, από όλους τους επισκόπους της Πελοποννήσου, του Μοριά. Τους κρατούσαν ως ομήρους. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι οι επαναστάσεις, κύριε Λίλη και πατέρα Νικόλαε, και να μας ακούσουν και οι τηλεθεατές μας, δεν γίνονται επαναστάσεις ούτε με γαρίφαλα ούτε με τριαντάφυλλα. Η επανάσταση είναι πόλεμος. Κακά τα ψέματα. Και ο πόλεμος είναι πάντα πόλεμος. Αλλά έχουμε αμυντικό πόλεμο, έχουμε απελευθερωτικό πόλεμο, έχουμε δίκαιο πόλεμο. Γι' αυτό και η Εκκλησία πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις ευλόγησε και ευλογεί εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες ή αμυντικούς αγώνες ή αμυντικούς πολέμους. Ναι. Κακά τα ψέματα. Κύριε Χριστοδουλάκη, στα Δερβενά και ειδικά στα Δερβενά και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απέδειξε τη στρατηγική ιδιοφυΐα του, όπου κυριολεκτικά διέλυσε τη μεγάλη στρατιά του Δράμαλη. Μιλάμε για 30.000 στρατό. Και εφάρμοσε την πολιτική της καμένης γης στον αργολικό κάμπο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πράγματα, τι δυσκολίες αντιμετώπισε ο Δράμαλης, ο περίφημος αυτός Πασάς, που ήταν και καταβίτη από τη Δράμα, γι' αυτό και ο Δράμαλης λεγόταν Μαχμούντ Πασάς, ο οποίος έπαθε κυριολεκτική παλαιολεθρία στα Δερβενάκη, που επέμενε ο Κολοκοτρώνης, από εκεί θα περάσει ο Δράμαλης και τελικά απεδείχθη ο Κολοκοτρώνης ότι έβλεπε πάρα πολύ μπροστά ως στρατηγική, το ξαναλέω, ιδιοφυΐα. Που να το πούμε και αυτό, η επανάστασή μας πήγαινε από θρίαμβο σε θρίαμβο μέχρι το 1823. Τότε τα επτάνησα τα κατήχαν οι Άγγλοι και ήξεραν τα πάντα. Και όταν είδαν ότι η επανάστασή μας κρατάει 21, 22, 23, τότε άρχισαν να παρουσιάζουν κάποιο φιλελληνικό, να το πω έτσι, πνεύμα οι Άγγλοι, και από εκεί άρχισε να λειτουργεί το λεγόμενο φιλελληνικό κομιτάτο του Λονδίνου. Ήρθε ο Λόδος Μπάιρον, ο Λόδος Βίρον εδώ στην Ελλάδα, τον Ατάλο, και σιγά σιγά την επανάσταση, κακά τα ψέματα, πέρα από τον ορισμό των προγόνων μας, την ήλεξαν οι Άγγλοι. Και επέβαλαν και αρχιστράτηγο, και επέβαλαν και αρχινάβαρχο του αγώνα. Πονεμένες ιστορίες, αλλά αυτό δεν μειώνει τον αγώνα των προγόνων μας, οι οποίοι τα έβαλαν μια φούχτα άνθρωποι με μια αυτοκρατορία που όλες οι μεγάλες δυνάμεις κίνησης της εποχής ήταν υπέρ της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ακόμα και η ομόδοξη Ρωσία. Στα πλαίσια της Ιεράς Συμμαχίας, η οποία Ιερά Συμμαχία, να πούμε, ήταν η διάδοχη κατάσταση μετά τις ήττες των Ναπολέοντα, μετά την Ναπολεόνδια ήττα. Α, η Ιερά Συμμαχία αυτό ήταν, η διάδοχη κατάσταση μετά. Το μοίρασμα της Ευρώπης μετά την ήττα του Μεγάλου Ναπολέοντα. Η φιλική εταιρεία ουσιαστικά είχε το σκοπό αυτό να ετοιμάσει κρυφά την επανάσταση, να ενώσει τους Έλληνες. Η φιλική εταιρεία, πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν μόνο οι τρεις ιδρυτές που την ίδρυσαν, ο Σκουφάς, ο Τσακάλοφ και ο Ξάνθος, την ίδρυσαν στην Οδυσσό τότε της Ρωσίας. Η Οδυσσό σήμερα υπάρχει στην Ουκρανία, εκείνη την εποχή ήταν στη Ρωσία. Ναι. Την ίδρυσαν εκεί, αλλά κατόρθωσαν με το συνωμοτικό χαρακτήρα που την οργάνωσαν, με τη μυστικότητα, να μπουν πάρα πολλά σημαντικά πρόσωπα Ρωμιών Ελλήνων και φαναριώτες μέσα και κοτζαμπάσιδες και ιεράρχες και διανοούμενοι. Ναι, αναφέρατε και ότι και οι ιεράρχες έχουν μπει. Βεβαίως. Από τους 200 είπατε 92. Και μάλιστα να το τονίσω αυτό, επειδή είχε γραφτεί και χυθεί πάρα πολύ μελάνη, και πνευματικά παιδιά του Πατριάρχη Γρηγόριου, του μαρτυρικού Πατριάρχη Γρηγόριου του Πέμπτου, ο οποίος στην καταγωγή ήταν Πελοποννήσιος, Μωραΐτης, μην το ξεχνάμε αυτό, μην το ξεχνάμε. Τα ήξερε όλα ο Πατριάρχης. Και ο αφορισμός που τον κατηγορούν ήταν εικονικός. Αν τυχόν δεν έκανε τον εικονικό αφορισμό, κάτι που το δέχτηκε και ο Αγίος ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, θα είχαν. Ο αφορισμός ήταν εικονικός. Ναι. Βεβαίως, γιατί αν δεν τον έκανε ο Πατριάρχης, θα είχαν το δικαίωμα οι Οθωμανοί να κηρύξουν γενοκτονία του Ορθόδοξου Μελετιού, της Ορθόδοξης Αθηνότητας. Γιατί θα αποδεικνυόταν έτσι ότι η Επανάσταση ξεκίνησε από το φανάρι. Μάλιστα. Γι' αυτό και τον Πατριάρχη τον κρέμασαν η μέρα του Πάσχα, 10 Απριλίου 1821. Η πύλη που τον κρέμασαν είναι ακόμα κλειστή από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, ως προδότη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό που σας λέω, υπάρχουν πηγές, κύριε Λίλη. Αυτά όμως όλα δεν μας τα λένε και προσπαθούν να μαυρώσουν αυτή την ηρωική μορφή που τρεις φορές διετέλεσε Πατριάρχης. Πολύ μεγάλη μορφή ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Πολύ μεγάλη μορφή. Και του χρωστά πάρα πολλά το γένος, όπως πρέπει να τα λέμε όλα. Να λέμε την αλήθεια την ιστορική, χρωστάμε και πάρα πολλά ως Ρωμιοί στον Σελχουλισλάμι,
όπως τα λέγαμε, τον μουσουλμάνο πατριάρχη, ο οποίος λεγόταν Χατζή Χαλίλ και αρνήθηκε να υπογράψει διαταγή του Σουλτάνου Μαχμού του Δευτέρου για γενοκτονία των Ρωμιών και το πλήρωσε με τη ζωή του. Μουσουλμάνος. Ναι. Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Επειδή μιλούμε για το ιστορικό, αλλά λέμε και το Χατζή Χαλίλ, εκκλησιαστικό κομμάτι, να μιλούμε για το ιστορικό, να γυρίσουμε λίγο και στο εκκλησιαστικό και θα ξαναγυρίσουμε στην ιστορία, γιατί μας ενδιαφέρουν και τα δύο. Πατέρα Νικόλα, να σας ρωτήσω. Ναι, να ρωτήσω λίγο. Αυτόν τον καιρό έχουμε τους χαιρετισμούς. Οι χαιρετισμοί έχουν να κάνουν με την επίσκεψη του. Γιατί τους λέμε χαιρετισμούς και πώς συνδέονται με τον Ευαγγελισμό, με την Παναγία αυτόν τον καιρό? Η αιτία που γράφτηκαν οι χαιρετισμοί της Παναγίας είναι ο Ευαγγελισμός. Και έτσι. Οι χαιρετισμοί αποτελούν, μάλιστα. Αποτελούν. Δηλαδή αυτά το χαίρε το είναι όταν πήγε ο Αρχάγγελος. Το ελληνικό αλφάβητο είναι στο ελληνικό. 24 οίκοι έχουν βάσει το ελληνικό αλφάβητο. Και πώς αρχίζουν, Άγγελος Πρωτοστάτης, Ουρανόθεν Επέμπτη. Ναι, είναι ο Άγγελος, μάλιστα. Υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Ναι. Αρχίζει λοιπόν, αρχίζουν οι χαιρετισμοί στην Υπεραγία Θεοτόκο με τα άλλα επάγγελα χαίρε στο πρόσωπό της. Με τη μεγάλη αυτή θεολογική σημασία την οποία έχουν όταν κανείς μπορέσει και τους καταλάβει και τους εξηγήσει και τους κατανοήσει. Τα επάγγελα χαίρε προς το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και αναφέρονται κυρίως στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και περίπου εκεί μέχρι την υπαπαντή του Χριστού και στην θεολογία που το αντίκτυπο μάλλον που έχει θεολογικά αυτό το γεγονός της σαρκώσεως του Χριστού μας εις τον κόσμο. Είναι βέβαια ένας ύμνος θαυμάσιος. Ναι, ναι. Το ρώτησε γιατί συνδέεται αυτόν τον καιρό, το ακούμε Θεοτόκου, και έχουμε την απορία. Η Εκκλησία γιατί λέμε... βέβαια, αυτό έγινε αργότερα, την εποχή της των Αβάρων, όταν στο Βυζάντιο είχαμε τις διάφορες επελάσεις, οι οποίες έγιναν αιτία πολλές φορές ο αυτοκράτορας να απουσιάζει, να έχει εκδιωχθεί ναι. και ο Πατριάρχης να... είναι εκείνος ο ηγέτης, ο οποίος ήταν όχι μόνο θρησκευτικός, αλλά και πολιτικός. Και εκεί γράφτηκαν οι χαιρετισμοί, εκεί υπόθηκαν πρώτη φορά. Και όταν ειδικά τώρα που έχουμε τον ακάθιστο ύμνο την τελευταία αυτή εβδομάδα, την πέμπτη εβδομάδα ακόμα των μισθιών, μία, την τελευταία, ναι. Αυτό το κλίμα μας πάει σε εκείνα τα ωραία χρόνια τα οποία ο λαός έψαλε και προσευχήθηκε ολονύκτιος στην Παναγία των Βλαχερνών ναι. με τον ακάθιστο ύμνο, γιατί θεώρησε ότι η Παναγία Θεοτόκος είναι η υπέρμαχος στρατηγός του ελληνικού γένους. Του γένους των Ελλήνων, όχι απλά του έθνους. Θεολογικά όμως ως περιεχόμενο έχει να κάνει με την επίσκεψη αυτή του Αρχαγγέλου στην Παναγία και με τις προεκτάσεις. Ναι. Του μεγάλου γεγονότος της αρκώσεως του Χριστού στον κόσμο. Μάλιστα. Και καθιέρωσε ναι. η Εκκλησία, ναι. αυτή η ακολουθία των χαιρετισμών, σε τέσσερις τάσεις, κάθε Παρασκευή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και στο τέλος να ψάρονται όλοι μαζί και να θυμόμαστε αυτό το γεγονός, το οποίο αυτή ειδικά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μας ανάγει όχι μόνο στην σύνδεση του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου με τον Ευαγγελισμό του έθνους, μας, ναι. γιατί αυτό στην ουσία γιορτάζουμε. Μην ξεχνάμε ότι ο παλαιόν πατρόν Γερμανός δεν ευλόγησε την ημέρα του Ευαγγελισμού τα όπλα, αλλά στις 17 του, μία εβδομάδα πριν, στις 17 του Μάρτη, όμως η Εκκλησία, βάζοντας στις 25 του Μάρτη τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, για να έχουμε ακριβή σύγκυψη και ακριβή γέννηση στο πρόσωπο του Χριστού, συνέδεσε πάντοτε και τον Ευαγγελισμό του έθνους, του ελληνικού έθνους, με το σωτήριο αυτό άγγελμα του ερχομού του Χριστού στον κόσμο. Αυτό το σωτήριο άγγελμα, τις επισκέψεις του Θεού στον κόσμο, θεώρησαν και οι πατέρες μας, οι αγωνιστές του έθνους,
ότι είναι και η αιτία και αποτελεί αφετηρία όχι μόνο για τη σωτηρία την πνευματική του ανθρώπου από τα δεσμά της αμαρτίας, αλλά και για τη σωτηρία του έθνους μας από τα τουρκικά δεσμά. Θέλω να πω και κάτι άλλο, επειδή άκουσα τον κύριο Χριστοδουλάκη με πολύ προσοχή και είπε για τους δύο πρώτους αιώνες, το 16ο, νομίζω και 17ο αιώνα, ότι υπήρχαν βασανιστήρια και δυσκολίες πάρα πολύ μεγάλες. Ναι. Δεν έχει κανείς να αμφιβάγει γι' αυτό, αν ανατρέξει στα μαρτυρολόγια των νεομαρτύρων της Εκκλησίας μας. Ναι. Εκεί γι' αυτό θα πούμε τώρα, είναι μαζί μας στο τηλέφωνο ο κύριος Ηρακλής Ρεράκης, είναι καθηγητής Πανεπιστημίου της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, των Χριστιανικής Παιδαγωγικής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη, μεγάλη μας τιμή, μεγάλη μας χαρά. Από τη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Λίλη. Χαίρομαι που είναι μαζί μας και ο πατήρ Νικόλαος, ο κύριος Νικόλαος επίσης, Χριστοδουλάκης από τα Χανιά, και ευχαριστούμε και τον Αρχιεπίσκοπο, τον Σεβασμιότατο, τον αγαπητό μας, που πάντοτε με τη δική του ευλογία γίνεται και εκπομπή και μας καλείτε και εσείς πότε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Κύριε καθηγητά, επειδή ήθελα να ρωτήσω, είπε ο πατέρας Νικόλαος για τους νεομάρτυρες. Να μας πείτε λίγο, οι νεομάρτυρες τι ήταν ακριβώς και μέσα από εκεί να δούμε και τη συμβολή της Εκκλησίας στον αγώνα. Κοιτάξτε, οι νεομάρτυρες δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να ζήσουν το μυστήριο το οποίο έζησε η ίδια Παναγία. Η Παναγία τη λέμε Παναγία γιατί είναι πάνω από τους Αγίους, είναι η απαρχή της αγιότητας μέσα στον κόσμο, την περίοδο του χριστιανική, και γνωρίζουμε ότι έζησαν οι μάρτυρές μας και οι Άγιοι μας το μυστήριο εκείνο της ενώσεως του άσαρκου με το σαρκικό, του θείου με το ανθρώπινο, του φθαρτού με το άφθαρτο, του ουράνιου με το επίγειο. Δηλαδή στο πρόσωπο της Παναγίας έγινε αυτό το μυστήριο το οποίο είναι ακατανόητο. Οι άνθρωποι, οι σημερινοί αλλά και πάντοτε, οι άνθρωποι του ορθού λόγου που σκέφτονται δηλαδή με το μυαλό τους και προσπαθούν να κατανοήσουν αυτό το μυστήριο της ενώσεως του ανθρώπινου στοιχείου, δηλαδή του θείου μάλλον στοιχείου με το ανθρώπινο στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά και πως αυτό το πρόσωπο σαρκώθηκε μέσα στην κοιλία της Παναγίας, στην Αγία Κοιλία της Παναγίας, αυτοί με το μυαλό τους δεν μπορούν να το κατανοήσουν. Μόνο με την πίστη μπορούμε να αισθανθούμε και με την καρδιά και με την αγάπη του Θεού και την φώτιση του Θεού μπορούμε να κατανοήσουμε το μυστήριο αυτής της γέφυρας που άνοιξε ο Χριστός μέσα από την ενσάρκωσή του ανάμεσα στον ουρανό και στη γη. Και η Παναγία είναι η απαρχή. Δηλαδή αυτή μας δίδαξε τον τρόπο, όχι μόνο σε εμάς και σε όλους τους Αγίους και σε όλους τους μάρτυρες, τον τρόπο για να ανεβαίνουμε από την ίδια σκάλα όπου κατέβηκε ο Χριστός, να ανεβαίνουμε εμείς και να θεωνόμαστε όπως έκαναν οι Άγιοι Μάρτυρες, να θεωνόμαστε με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού. Κανείς δεν μπορεί δηλαδή, κύριε Λίλη, όπως γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς ως δογματικός θεολόγος, δεν μπορούμε να ούτε καν να τιμούμε την Παναγία εάν δεν γνωρίζουμε την παρθενική της αρετή. Τον τρόπο, όπως είπε και ο πατήρ Νικόλαος, που προσέλκυσε η Παναγία μέσα από τη δικιά της αγνότητα, τη δικιά της παρθενία, που προσέλκυσε αυτή την ματιά του Θεού, που αυτός κοίταξε και λέει αυτή η Παναγία είναι εκείνη που μέσα σε αυτήν θα σαρκωθεί ο δικός μου λόγος, ο Υιός του Θεού και να γίνει Υιός του ανθρώπου ταυτόχρονα. Αυτό λοιπόν οι μάρτυρες μας και όσοι σήμερα επιδιώκουν να γίνουν μάρτυρες και ομολογητές του Χριστού και να φτάσουν σε αυτό που ο ίδιος ο Χριστός έχει πει για όλους τους χριστιανούς, όλοι οι χριστιανοί έχουν το δικαίωμα να γίνουν και μάρτυρες και ομολογητές και άγιοι, ανάλογα με την περίπτωση. Οι μάρτυρες έτυχε να γίνουν μάρτυρες. Διαφορετικά θα ήταν όσοι και άγιοι. Θα ακολουθούσαν δηλαδή χωρίς τα μαρτύρια, έτσι κι αλλιώς τον Χριστό. Αυτό το ζω δε ουκέτε εγώ ζήτε εν εμή Χριστός, μας το δίδαξε η Παναγία, γιατί αυτή με τη δικιά της αγνότητα, με τη δικιά της καθαρότητα, και όπως ξέρετε και εσείς ο δογματικός θεολόγος, κύριε Λίλη, ο πατήρ Ιωάννης Δομλανίδης μας δίδασκε στη δογματική ότι το πρώτο βήμα για να μπει κανείς μέσα στην Εκκλησία και να ζήσει καταρχάς ως ομολογητής και αν χρειαστεί και ως μάρτυρας, είναι ποιο? Να μπορεί να περάσει το στάδιο της καθάρσεως. Έτσι, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το θεονόψονται. Και γι' αυτό λοιπόν η Παναγία μας δίδαξε αυτόν τον τρόπο πώς να συμβιώνει
το ανθρώπινο με το θείο, έτσι, το φθαρτό με το άφθαρτο. Και γι' αυτό της χρωστάμε αυτή την τιμή και το σεβασμό, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε να διδαχθεί στον άνθρωπο αυτό που έγινε στον Ευαγγελισμό, αυτό το νενίκιντε της φύσεως η όρη, έτσι, ή αυτό που λέει, όπως ρωτήσατε τον πατέρα Νικόλαο, αυτό που λέγεται στους χαιρετισμούς, «Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχία ζευνίστα». Πώς δηλαδή μπορεί να κατανοήσει κανείς λογικά το ότι ενώθηκε η Παρθενία με τη Λοχία, ότι η Παρθένος Μαρία και πριν και κατά τον τόκο και μετά τον τόκο έμεινε Παρθένος. Mm. Πώς γίνεται αυτό? Μόνο, yeah. Μόνο με το μυστήριο, με την πίστη δηλαδή στο μυστήριο, όχι μονάχα με τον ορθό λόγο, γιατί στο χριστιανισμό δεν καταργείται ο ορθός λόγος. Επομένως, η παιδαγωγική πλευρά που θα μπορούσατε να με ρωτήσετε των χαιρετισμών αλλά και του μυστηρίου του Ευαγγελισμού είναι να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε δια της πίστεως αυτό το μέγα μυστήριο της Θείας Ενσαρκώσεως που ξεκινάει η απαρχή του, δηλαδή βρίσκεται μέσα στην κοιλία της Παναγίας δια του Αγίου Πνεύματος. Ναι, δια της πίστεως είπατε να το προσεγγίσουμε, δηλαδή και δεν το βλέπουμε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, δεν το καταλαβαίνουμε. Ακριβώς. Αυτό εννοείται. Ακριβώς. Ως παιδαγωγικά. Ναι, ανέφερα τους μνημεομάρτυρες εγώ επειδή είναι πρόσωπα που τα ακούμε τακτικά, συνδέονται με αυτή την κρίσιμη περίοδο του γένους μας. Γι' αυτό και έκανα την ερώτηση. Είναι δηλαδή πρόσωπα τα οποία τότε, 1821, τουρκοκρατία, μαρτύρησαν για τον Χριστό και την πατρίδα. Γι' αυτό και τα σήμερα. Επειδή ναι, πάρα αλλά γιατί μαρτύρησαν αυτοί, γιατί δέχτηκαν να μαρτυρήσουν, γιατί δεν υποχώρησαν σε όλα εκείνα τα οποία τους προσέφερε όπως τους προσέφερε και στους γεννητσάρους, γιατί τι δεν πρόσφεραν στους γεννητσάρους για να γίνουν γεννήσαροι, δηλαδή για να απαρνηθούν τον Χριστό. Εκείνοι δεν τον απαρνήθηκαν, εκείνοι έμεναν πιστοί άχρη θανάτου δε σταυρού. Αυτό είναι το πρότυπο της χριστιανικής ζωής. Αυτοί το τήρησαν. Δηλαδή δεν είναι δύσκολα πράγματα να κατανοήσουμε ότι ο Χριστός θέλει να είμαστε κοντά Του, ο Χριστός θέλει για να Τον δεχτούμε, να Τον έχουμε μέσα μας και να Τον ζήσουμε μέσα στη ζωή μας, θα πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε η Παναγία. Δεν γίνεται να είμαστε ευσεβείς άνθρωποι, να μην πιστεύουμε όπως θέλει η Εκκλησία μας, να πιστεύουμε όπως μας διδάσκει, έτσι, με την πίστη, την αγνή πίστη, αλλά και τη σωστή δογματικά και ορθόδοξα πίστη, και να νομίζουμε όπως το κάνουν οι Προτεστάντες, ότι έτσι θα έρθει ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα θα κατοικήσει μέσα μας. Δεν κατοικεί το Άγιο Πνεύμα σε μια κοιλία, έτσι, σε έναν άνθρωπο δηλαδή μέσα μας, εάν δεν είναι αγνή η κοιλία μας, αν δεν είναι αγνή η προσωπικότητά μας, ο εσωτερικός μας κόσμος. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε, γιατί μας το δίδαξε η Παναγία. Διαφορετικά, τι πως τιμούμε την Παναγία? Τιμή μάρτυρος εστί, λέει η μίμηση μάρτυρος. Τιμή της Παναγίας είναι η μίμηση της Παναγίας ή της ζωής της. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Ναι, όχι, πολύ καλά κάνετε, το λέτε. Ήτανε περίπου 12-15 ετών τότε, όταν συνέβησαν ο Ευαγγελισμός. Ο Ευαγγελισμός εκεί γύρω στα 15 ήταν. Αλλά βλέπει κανείς το πώς συζητάει αυτό που είπατε ο πατήρ Νικόλαος, ότι τίποτα δεν γίνεται με το ζόρι στο χριστιανισμό. Αελευθερία. Είναι πώς συζητάει με τον Άγγελο και του λέει: «Μα πώς είναι δυνατόν να μου λες θα γεννήσω εγώ? Πώς θα γεννήσω εγώ?» Μιλάει λογικά βέβαια, πολύ λογικά. Και έρχεται μετά ο Άγγελος και του λέει: «Αυτά δεν γίνονται έτσι. Δεν γίνονται δια του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, Πνεύμα Άγιο επλέσσεται μπεσέ», και της εξηγεί και αμέσως υποχωρεί και αμέσως το δέχεται αυτό, γιατί ήταν άνθρωπος της υπακοής και της πίστης, έκανε ακριβώς το αντίθετα από ό,τι έκανε η πρωτόπλαστη, η οποία μας οδήγησε στην πτώση. Αυτή θέλει να μας οδηγεί στην ανόρθωση, να κάνει το αντίθετο από ό,τι έκανε η πρωτόπλαστη. Δηλαδή με την υπακοή, χωρίς εγωισμό, με την ταπείνωση, με την καθαρότητα, με την παρθενία της, έρχεται και οδηγεί, ας πούμε, οδηγεί το δικό της το ναι, τη δικιά της τη θέληση, τη δικιά της την υιοθέτηση του Λόγου του Θεού. Και έτσι ενεργεί ή συνεργεί, όπως είπε ο πατήρ Νικόλαος, η ελευθερία του ανθρώπου, με τον τρόπο αυτό. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ο Άγγελος την επισκέφτηκε, μίλησε μαζί της. Αυτό παιδαγωγικά σήμερα πώς μπορούμε να το περάσουμε? Τα παιδιά το δέχονται, το πιστεύουν, ένας Άγγελος να βρίσκεται? Τα τι παιδιά έχουν το να πούν παιδαγωγικά? Εσείς, γιατί
γιατί ασχολείται και με παιδιά, ότι της αρέσει πολύ αυτός ο μύθος του Αγγέλου, ότι ο Άγγελος μας προστατεύει, ότι ο Άγγελος ακόμα και όταν κοιμόμαστε, ακόμα και όταν φεύγουμε να πάμε στο σχολείο, λένε τα παιδιά, ή για να γυρίσουμε, σε όλη τη ζωή μας ο Άγγελος μας προστατεύει. Και έτσι με τον τρόπο αυτό μπορούν να καταλάβουν ότι ο άνθρωπος, από μικρά πρέπει να το καταλάβουν, ότι ο άνθρωπος τελικά μπορεί να έχει και πρέπει να έχει αυτή την αναφορά προς το Θεό. Αυτό που λέμε εμείς και το ακούμε και από εδώ, από δίπλα από το Άγιο Όρος, η νοερά προσευχή. Διαρκώς πρέπει να είναι στραμμένο η προσοχή του χριστιανού, να είναι στραμμένη στο Θεό, να αναφέρεται στο Θεό. Όχι να λέμε απλώς το Πάτερ μόνο γεννηθεί το θέλημά σου και μετά να ξεχνάμε πώς το λέμε. Το γεννηθεί το θέλημά σου είναι αυτό που είπε η Παναγία. Γεννητό μη κατά το ρήμα σου. Αυτό το λέμε κάθε μέρα στην καθημερινή προσευχή μας, το δίδαξε και ο Χριστός. Αλλά πρέπει να το τηρούμε όμως συνειδητά, όχι απλώς να το λέμε. Εγώ ως πρόεδρος των θεολόγων, αυτά τα ενσωματώνω μέσα στην καθημερινή επαφή μας με τους θεολόγους, γιατί αυτά πρέπει να λέμε και στα παιδιά στα σχολεία. Δεν είναι να τους μάθουμε, δεν ήρθαμε από τις θεολογικές σχολές της Ορθόδοξης να μαθαίνουμε στα παιδιά για τις θρησκείες του Ινδουισμού και του Ισλαμισμού. Θα τους πληροφορήσουμε και για αυτούς σε κάποια ηλικία. Αλλά καταρχάς πρέπει να τους πούμε τι πρόσφερε ο Θεός στον άνθρωπο, γιατί ήρθε ο Χριστός, γιατί ήρθε και κατοίκησε στην Παναγία, γιατί κατοικεί σε κάθε ένας από εμάς και ενσαρκώνεται σε κάθε ένας από εμάς. Εάν και εμείς στηρίσουμε και μιμηθούμε, ας πούμε, αυτό που έζησε η Παναγία. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κλείσουμε την εκπομπή σε 4-5 λεπτά. Θέλαμε να είχαμε τη γνώμη σας και για το παιδαγωγικό κομμάτι, αλλά και το αγιολογικό και τη σημασία στην Επανάσταση του 21. Ευχαριστούμε θερμά και χρόνια πολλά. Επίσης. Κύριε Χριστοδουλάκη, να σας ρωτήσω, μας μένουν 4-5 λεπτά για να τελειώσουμε. Πείτε μας λίγο, γιατί το ρωτάει και ο κόσμος. Το κρυφό σχολείο υπήρξε και τι ήταν ακριβώς? Μ' αρέσουν τα ερωτήματά σας σήμερα, κύριε Πρόεδρε. Ασφαλώς είναι και δημοσιογραφικά. Ασφαλώς και υπήρξε το κρυφό σχολείο, όσο και να ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70 από κάποιο καθηγητή, Μακαρίτη τώρα, η αμφισβήτηση, και μάλιστα έγραψε και βιβλίο και ακολούθησαν και κάποιοι και άλλοι. Υπάρχουν μαρτυρίες για το κρυφό σχολείο. Πρώτον και κυριότερον το περίφημο δημοτικό τραπέζι. Δεν μόνο πίνακα του Γκίζη, το κρυφό σχολείο που πολύ ωραία το προβάλλατε στα πλάνα σας. Ναι, το δείξαμε επίτηδες, γιατί δεσπόζει και τραγούδι, το. Πρέπει να ξέρει ο λαός μας ότι το δημοτικό τραγούδι εκείνη την εποχή ήταν ένα είδος λαϊκής, πώς να το πω, εφημερίδος. Το δημοτικό τραγούδι. Ναι, ναι. Ο λαός εκφραζόταν ποιητικά με το δημοτικό τραγούδι για ιστορικά γεγονότα, για ηρωικά γεγονότα, για γεγονότα πάρα πολλά της ζωής. Αυτό το τραγούδι, «Φεγγαράκι μου, λαμπρό φέγγε μου, να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα του Θεού, σπουδάγματα», υπάρχει στη συλλογή του Πάσοου, που είναι έκδοση της Λειψίας, το 1860. Μάλιστα. Ο δε Ρενέπιο, ένας πολύ μεγάλος Γάλλος δημοσιογράφος, και θα τον έλεγα και με τα σημερινά δεδομένα ελληνιστή, το 1913 επί Τουρκοκρατίας στην Ήπειρο επισκέφθηκε σχολεία στη Βόρειο Ήπειρο και εκεί είδε ειδή σώμαση ότι τα παιδιά, εκτός τα κανονικά μαθήματα που επέτρεπε η Οθωμανική εξουσία, έκαναν και μαθήματα κρυφά για ελληνική ιστορία, για ελληνική παιδεία και βεβαίως για ορθόδοξα ελληνικά γράμματα. Ναι, οπότε και αυτή η αναφορά που λέτε είναι σημαντική. Θέλαμε έτσι μια-δυο αναφορές ότι υπήρξε όντως. Επειδή έχω ασχοληθεί με το κρυφό σχολείο, ναι. Το άλλο πολύ σημαντικό, κύριε Λίλη, ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν τοπονύμια, σε όλη την Ελλάδα, έχω ταξιδέψει πάνω στο θέμα αυτό, υπάρχουν τοπονύμια που φέρουν το όνομα από το λαό μας κρυφό σχολείο. Και εδώ στα Χανιά στην Κίσαμ έχουμε, στην Ποταμίδα και στη Μονή Γωνιάς έχουμε, και στη Μονή της Πουρίου στο Μιλοπόταμο έχουμε, και στη Μονή Φανερωμένης στο Λασίδι έχουμε, περιοχές που ο λαός ο ίδιος εσωνόμασε κρυφά σχολιά. Τι έπαθε ο λαός μας, παράκρουση? Πρέπει να ξέρει. Σημαίνει ότι είναι μια πραγματικότητα που πέρασε. Βεβαίως, πρέπει να ξέρουν οι τελεθεατές μας, όπως είπα, ότι τους δύο πρώτους αιώνες η σκλαβιά ήταν πολύ σκληρότερη. Μπορεί να υπήρχαν μεγάλα σχολεία στα Γιάννενα, στην Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη, στο Χάντακα, στο Ηράκλειο, ξέρω εγώ. Αλλά στην επαρχία υπήρχε τρομερή αμάθεια. Εκεί ο μοναχός, ο ιερέας, κρυφά, ειδικά όπου γινόντουσαν επαναστάσεις, και πριν το 1821 είχαμε περίπου 100 κινήματα και επαναστάσεις σε όλο τον ελληνικό χώρο. Αμέσως οι Οθωμανοί τα απαγόρευαν όλα. Και το πρώτο που απαγόρευαν ήταν το σχολείο. Ποιος αναλάμβανε τότε? Η ενορία, το μοναστήρι, η εκκλησία. Το κρυφό σχολείο είναι αυτό το πράγμα. Ναι.
Βεβαίως, βεβαίως. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Θέλαμε έτσι να είχαμε 2-3 σχόλια εκεί από εσάς και για την ιστορία και τα γεγονότα. Στα πολύ ωραία που είπε ο πατέρ Νικόλαος, ο καθηγητής, ο κύριος Δωράκης, ότι η Ορθόδοξη Αγιογραφία μας διδάσκει, όπως είπαμε, Ορθόδοξη Θεολογία. Την Παναγία ως πλατητέρα πάνω στην κόκκι του ιερού, την αγιογραφούν οι αγιογράφοι μας με 3 αστέρια. Ένα αστέρι στο μέτωπο και ένα αστέρι στο δεξιό και αριστερό ώμο. Αυτά συμβολίζουν την αϊπαρθενία της πριν τον τόκο, κατά τον τόκο και μετά τον τόκο του Ιησού Χριστού. Μάλιστα, που αναφέρθηκε. Ευχαριστούμε θερμά. Η Ορθόδοξη Αγιογραφία μας διδάσκει Ορθόδοξη πίστη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυστοδουλάκη, για τις πληροφορίες. Και χάρηκα και σήμερα και χρόνια πολλά. Που ήμασταν μαζί, χρόνια πολλά. Πατέρα Νικόλε, θερμές ευχαριστίες. Εγώ ευχαριστώ και να επισημάνω ότι αυτό που είπε ο κύριος Ραράκης, ο καθηγητής, ότι κατά τον εμαγειρισμό της Θεοτόκου ενώθηκε ο άκτιστος Θεός με τον κτιστό άνθρωπο. Ναι. Και εθεώθηκε ο άνθρωπος δια της ενώσεως στη κοιλιά της Παναγίας μας. Αυτό μην το ξεχνάμε, γιατί αυτό ποτέ δεν μπορεί να χωριστεί. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ούτε να προσβληθεί. Εγώ ευχαριστώ. Τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Ρεράκη, πολλές ευχαριστίες. Την ευχή σας. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για την 25η Μαρτίου, Εθνική Εορτή και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, στην Greedy TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.